Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Είχαμε πει και χθες και με τον κύριο Μπούση την ιδιαιτερότητα για τον Νίκο τον Γολοπλού, μια και αγωνίστηκε στο τετραπλό σκίφα των εφήβων, αν και ο ίδιος είναι ακόμα 16 ετών και αγωνίζεται με τις παιδες. Αυτό λοιπόν κάνει την επιτυχία αυτή ακόμη μεγαλύτερη. Νικόλα, καλημέρα από την Καστοριά. Πολύ καλημέρα, τι κάνετε? Δεν ξέρω, ήρθες πίσω στην Καστοριά ή όχι ακόμα? Ναι, γυρίσαμε σήμερα το βράδυ. Άρα λοιπόν είσαι ήδη Καστοριά. Πολλά συγχαρητήρια για αυτήν την πολύ τεράστια, θα λέγαμε, επιτυχία. Χθες μας έλεγε και ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Μαυροχωρίου ότι όντως, και έτσι είναι τα πράγματα, η ηλικία σου που δεν είσαι στους έφηβους ακόμη κάνει αυτήν την επιτυχία ακόμη μεγαλύτερη. Ναι. Σας ευχαριστώ για τα συγχαρητήριά σας. Πώς το βίωσες όλο αυτό, Νίκο? Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία, μπορώ να πω. Ναι. Δηλαδή, τρελή εμπειρία, μπορώ να πω, λεπτήρια. Mm-hmm. Γιατί πήγαμε στην Όβιο, στην Αθήνα, ναι, στην Οπονή, στην 1,5 μήνα μακριά από το σπίτι. Και μετά φύγαμε εξωτερικό για αγώνες, mm-hmm, πολλές φορές. Πολύ ωραία πράγματα. Πολλές εμπειρίες για ένα παιδί μόλις 16 ετών, αν και οι εμπειρίες σου με την κοπηλασία, όπως μας έλεγε επίσης ο κύριος Μπούση χθες, ξεκινάνε από μικρό παιδί, μια και το σπίτι σου είναι πολύ κοντά στο Ναυτικό Όμιλο Μαυροχωρίου. Οπότε είχες πάντα μόνιμα αυτές τις παραστάσεις μπροστά σου. Ναι. Γενικά πάντως πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και η δική σου προσπάθεια, αλλά και των κοριτσιών της Καστοριάς και όλης της ομάδος, πρώτη παγκόσμια δύναμη η Ελλάδα, και πέμπτη στους έφηβους και νεανίδες. Είναι καταπληκτική αυτή η φουρνιά της χώρας, κομμάτι της οποίας είσαι και εσύ, Νίκο. Το έχεις συνειδητοποιήσει? Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, δυστυχώς. Θα συνειδητοποιήσουμε όμως πιο μετά, θα είμαι σίγουρος. Ναι. Είναι και η σωματοδομή σου όμως. Δηλαδή μπορεί να είσαι 16 χρονών, αλλά λένε ότι είσαι ένα θηρίο. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω, να μην σε ματιάσω κιόλας. Είναι μεγάλη σου αγάπη η κοπηλασία? Σκέφτεσαι πολύ σοβαρά και να συνεχίσεις και να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς? Ναι. Γιατί η κοπηλασία, εντάξει, είναι πολύ ωραίο άθλημα και αφού βλέπω ότι μπορώ κάπως και είμαι μέσα στα καλά, να το πω. Ναι, θα προσπαθήσω να συνεχίσω και άμα μπορέσω να φτάσω και Ολυμπιακούς, φυσικά. Είναι το όνειρό σου οι Ολυμπιακοί αγώνες, έτσι? Ναι. Πιστεύεις ότι μπορείς με κάποιον τρόπο να το φτάσεις και στο 24 στο Παρίσι, ή είναι νωρίς για να το φτάσεις το 24 το Παρίσι? Πιστεύω είναι νωρίς, αλλά άμα δώσω την κατάλληλη προσπάθεια, ναι, πιστεύω είναι δυνατό. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Όπως έγινε και η συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια, η ομάδα των τεσσάρων που είστε αυτή τη στιγμή στο τετραπλό σκιφ των εφήβων, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει, με την έννοια του ότι κάποια παιδιά μεγαλώνουν και πάνε παραπάνω. Οπότε φεύγουν ηλικιακά από το συγκεκριμένο, αλλά θα βρεις αυτούς που θα συνεχίσεις στην τετράκοπο, έτσι δεν είναι? Τετραπλό για ακρίβεια. Ναι. Νίκο, πες μου, το τετραπλό σκίφ είναι το αγωνισμά σου ή αγωνίζεσαι και με διπλό ή και μονό? Κοιτάξτε, τώρα το τετραπλό τρέχει γιατί έτσι ήθελε ο προπονητής μας, ο Γιάννη, που τελειώνε. Ναι. Και αυτός φτιάχνει τα σκάφη. Αυτός φτιάχνει τα σκάφη, ναι. Ναι. Γι' αυτό μπορεί να μου βάλει διπλό, σκίφ. Εσένα ρωτάω ποιος αρέσει περισσότερο. Εμένα μου αρέσει το τετραπλό. Το τετραπλό, έτσι, μάλιστα. Όπως αυτή η ομάδα, αυτά τα τέσσερα παιδιά, που πραγματικά ο Αδάμ, ο Λυκομήτρος, εσύ και ο Παπάζογλου, έτσι. Ναι. Τις επιτυχίες και των άλλων παιδιών και των κοριτσιών της Καστοριάς, πώς τις είδες, Νίκο? Δηλαδή, τι έγινε εκεί? Δώσε μας λίγο το κλίμα.
και με παγκόσμια ρεκόρ και χρυσά μετάλλια. Ναι, μπορέσαμε και σπάσαμε δύο φορές για ακρίβεια το παγκόσμιο ρεκόρ στο διπλό νανίδων με τη Σοφία Δαλίδη και τη Στέλλα Νάσκουλα. Mm-hmm. Πήραμε το χρυσό νανίδων και στη Δίκοπο και στο σκι. Ναι. Που ήταν απίστευτο. Γενικά πολύ καλά. Γενικά πολύ καλά. Άρα εδώ είσαι στην Κοπηλασία, θα παραμείνεις εκεί με όνειρο την Ολυμπιάδα. Και προσιλωμένος με πολλή προπόνηση στην Κοπηλασία, για την οποία, όπως μας είπαν για τα άλλα τα παιδιά όμως, Νίκο, επειδή είστε σε μια πάρα πολύ όμορφη ηλικία, από αυτή την ηλικία που είσαι τώρα μέχρι τα 23, 24, 25 είναι τα καλύτερα χρόνια πραγματικά ενός ανθρώπου, μπορείς να ζήσεις πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να σε ρωτήσω αν είσαι διατεθειμένος να θυσιάσεις πράγματα από την όμορφη ηλικία σου για όλα αυτά, γιατί όλα αυτά έχουν, όπως ίσως να το έχεις καταλάβει, απαιτούν κάποιες θυσίες. Ναι, φυσικά είμαι έτοιμος να θυσιάσω πράγματα για Κοπηλασία, γιατί κάθε άθλημα, ναι, ο πρωτοαθλητισμός γενικά θέλει θυσίες. Γι' αυτό, αν φυσικά που να φτάσει, πρέπει να θυσιάσει πράγματα. Δηλαδή, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Δηλαδή, θα βλέπεις φίλους σου να βγαίνουν το Σάββατο και εσύ δεν θα μπορείς, παραδείγματος χάρη. Ναι, ναι. Κάνω το σπίτι. Τα έχεις ζυγίσει όλα αυτά, είσαι αποφασισμένος? Ναι, είμαι αποφασισμένος, τα έχω ζυγίσει για πολύ καιρό αυτά. Αυτό βλέπω, εδώ φαίνεται μια ωριμότητα στον Νικόλα, άσχετα που είναι 16 μόλις ετών. Μια ωριμότητα και συνειδητοποιημένος για το τι θέλει να κάνει τα επόμενα χρόνια της ζωής του. Νίκο, από εδώ και πέρα ποια είναι τα επόμενα σχέδια, τι κάνουμε και πού πάμε από εδώ και πέρα? Ο επόμενος στόχος είναι τώρα να πάμε προκρίσεις 20 Αυγούστου στην Αθήνα, ναι, να μπορέσουμε να περάσουμε με το καλό για το πανευρωπαϊκό, το Under 23. Θες να είσαι στο Under 23 το πανευρωπαϊκό, ναι. Ναι, και μετά βλέπουμε όπως πάει. Μάλιστα. Λοιπόν, και το σχολείο από την άλλη. Τίποτα. Και το σχολείο από την άλλη, σχολείο κανονικά. Σχολείο κανονικά, ναι. Γιατί θα πλησιάζεις τώρα και στις τάξεις της τρίτης λυκείου. Και εκεί θα πρέπει να τα συνδυάσεις όλα. Έτσι, προσπαθώ, κάνουμε μια προσπάθεια να τα συνδυάσουμε. Ναι. Έτσι, βγαίνει. Βγαίνει. Λοιπόν, Νίκολα, σε ευχαριστούμε αρχικά για όλα. Για αυτήν την τρίτη παγκόσμια θέση. Ο Νίκος μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά είναι τρίτος στον πλανήτη. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχόμαστε πάντα να είσαι υγιής και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου. Και αφού το θέλεις τόσο πολύ, να σε δούμε πραγματικά και στην επόμενη, αν είναι δυνατόν, Ολυμπιάδα, Νικόλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Γεια σας. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο τον Χολόπουλο, τρίτος παγκόσμιος νικητής. Και βέβαια αυτή είναι η ωραία πλευρά της Καστοριάς. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.